Αριστοτρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε. Πώς είστε? Καλά είστε είμαι. Καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Έχετε τα λογικά σας? Μια χαρά τα έχουμε, ακόμη. Πιστεύετε ότι είστε λογικοί? Έτσι πιστεύουμε εσείς. Υπάρχει τρόπος κάποιος να σας πείσει ότι είστε τρελοί, ότι τα έχετε χαμένα? Κοίταξε να δεις, τον τελευταίο καιρό προσπαθούν όλα τα συστημικά μέσα να το καταφέρουν αυτό, αλλά αντιστεκόμεθα. Αντιστέγεστε. Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσουμε για, για αυτόν το όπλο του ψυχολογικού πολέμου, για το οποίο έχω γράψει και στο βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος», το λεγόμενο «gaslighting». Να μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό, για αυτήν τη διαδικασία μέσα από την οποία ένας άνθρωπος ο οποίος σχετίζεται με κάποιον άλλον άνθρωπο με οποιοδήποτε τρόπο, είτε είναι φίλος, φίλα προσκύμενος, είτε είναι ερωτικός σύντροφος, είτε είναι συγγενής, προσπαθεί να αλώσει το μυαλό του άλλου ανθρώπου, προσπαθεί να τον κάνει να πιστέψει ότι είναι τρελός, προσπαθεί να τον βγάλει τρελό, προκειμένου να τον χρησιμοποιεί και να τον εκμεταλλεύεται ψυχικά, συναισθηματικά, οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Ναι. Έχουμε κάνει εκπομπές, έχεις γράψει βιβλίο γι' αυτό, έχουμε συζητήσει άπειρες φορές γι' αυτό. Είναι ένα φαινόμενο της εποχής, νομίζω. Πόσο πάει, τόσο πολύ εδραιώνεται. Μπορούμε να το δούμε στον επαγγελματικό χώρο, όπου διάφοροι που... Αυτό, τέλος πάντων, προσπαθούν να κάνουν διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού με έναν πολύ λαθασμένο και αυταρχικό τρόπο. Χρησιμοποιούν κατά καιρούς το bombing, τον επαγγελματικό εκφοβισμό, προκειμένου να πιέσουν τους εργαζομένους τους να αποδώσουν ή γενικότερα να, αν θέλεις, να αποδεχθούν κάποιες καινούργιες πρακτικές, οι οποίες δεν είναι και τόσο συνηθισμένες. Να τους χειραγωγήσουν δηλαδή, να τους κάνουν ό,τι θέλουν, να τους εκμεταλλευτούν. Μάλιστα, να τους χειραγωγήσουν, να τους ζορίσουν, να τους επιβάλλουν την άποψή τους και μάλιστα με έναν τρόπο που μπορεί να αποδυναμώνει την προσωπικότητά τους με ένα συνεχές αρνητικό, έτσι, τρόπο, με έναν μπαράζ αρνητικό μηνυμάτων. Δηλαδή, σου λένε εμέσως πλην σαφώς και άμεσα πολλές φορές ότι εσύ δεν σκέφτεσαι σωστά, δεν καταλαβαίνεις, δεν έχεις την κρίση να αντιληφθείς αυτό που σου λέω, έχεις κάνει λάθος και σε αυτήν την περίπτωση και στην άλλη περίπτωση και στην παράλληλη περίπτωση. Σου παρουσιάζουν τη συμπεριφορά σου και το ιστορικό σου με ένα διεστραμμένο τρόπο που σε παρουσιάζουν σαν να είσαι ο πιο αδύναμος άνθρωπος, ο χειρότερος άνθρωπος που δεν έχεις ορθή κρίση, προκειμένου να παραδώσεις την κρίση σου σε αυτούς. Ακριβώς. Δηλαδή, θέλει να αποδεχθείς ότι δεν καταφέρνεις, δεν κατανοείς κάποια πράγματα, δεν σκέφτεσαι σωστά, είσαι ένας παράλογος άνθρωπος που το μόνο που κάνεις είναι να σκέφτεσαι με έναν τρόπο που να μην συνάδει με τον τρόπο που σκέφτονται οι υπόλοιποι. Οπότε αυτός ή αυτή θα έρθει να σου υποδείξει τι πρέπει να κάνεις, τι πρέπει να σκέφτεσαι, ποιος είναι ο σωστός τρόπος. Είναι δηλαδή μια διαστρέβλωση της δικής σου πραγματικότητας και μια έντονη τάση να σε πείσει ο άλλος ότι... Δεν σκέφτεσαι με το σωστό τρόπο, άρα θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Να σου πω πώς το βλέπω εγώ, Αριστονίκη μου, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατώτεροι διανοητικά, ψυχικά και πνευματικά, προκειμένου να επιβληθούν σε ανώτερους τους ανθρώπους, πρέπει να τους κατεβάσουν και να τους ρίξουν στο επίπεδο τους. Και δηλαδή, ο άνθρωπος που δεν σέβεται τη γνώμη και την άποψη του άλλου, την δική του απόφαση για το τι θα κάνει στη ζωή του και στις αποφάσεις του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και ψυχοπαθητικά στοιχεία. Βεβαίως. Έχει στοιχεία τα οποία είναι της επιβολής, να επιβάλλει τη δική του άποψη, είναι στοιχεία τα οποία είναι ναρκισσιστικά,
είναι στοιχεία τα οποία είναι, αν μη τι άλλο, ψυχοπαθητικά. Και επειδή ακούω συνέχεια τέτοια περιστατικά στην περίοδο που ζούμε, θεωρώ ότι έχει διασαλευτεί έντονα η κοινωνική ειρήνη. Υπάρχουν πολύ ασαφή διτά μηνύματα γύρω από διάφορα πεπραγμένα που δεν θα θέλω να αναφερθώ. Ο σκοπός αυτού του blog δεν είναι να μιλήσουμε γενικά για την επικαιρότητα, αλλά ειδικά για το θέμα του gaslighting, ως μια μεθόδευση που είναι ένα εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων που δεν σέβονται την άποψη των άλλων. Το ακούω συνέχεια. Και στο εργασιακό τομέα, και στο φιλικό τομέα, και στο προσωπικό τομέα, σε όλους τους τομείς, πάσχουμε από αυτή την απαράδεκτη στάση των άλλων ανθρώπων να θέλουν να επιβάλλονται επάνω στους συνανθρώπους τους. Άρα, ανησυχούμε και δεν θεωρούμε φυσιολογικό οποιοδήποτε άνθρωπος συνδέεται μαζί μας, είτε φιλικά, είτε επαγγελματικά, είτε συγγενικά, είτε ερωτικά, να προσπαθεί να μας πείσει ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε σωστά, εμείς δεν λειτουργούμε σωστά, εμείς δεν έχουμε ορθή κρίση και ότι αυτός ξέρει καλύτερα από μας για εμάς. Ξέρει καλύτερα από μας πώς νιώθουμε, ξέρει καλύτερα από μας πώς σκεφτόμαστε, ξέρει καλύτερα από μας τη δική μας εσωτερική πραγματικότητα, ποιος ένας άνθρωπος που είναι απ' έξω και προσπαθεί να μας επιβάλλει τη θέλησή του ή προσπαθεί να κατακτήσει την ελευθερία μας, να μας στερήσει την ελευθερία μας. Να πω ένα παράδειγμα για να το κάνω πιο σαφές. Εντάξει. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σχέση συνεργασίας. Εργάζονται μαζί. Μπορεί ο ένας να είναι προϊστάμενος και ο άλλος να είναι υφιστάμενος. Εντάξει. Όταν ο ένας από τους δύο προσπαθεί να πείσει τον άλλον ότι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι δεν είναι σωστός. Αυτό το αίτημα το οποίο φέρνεις στην εργασία προς ικανοποίηση δεν είναι σωστό αίτημα, δεν είναι δίκαιο αίτημα, δεν είναι λογικό αίτημα. Δηλαδή ξέρεις εσύ ότι υπάρχει μια διαδικασία στην εργασία, ρε παιδί μου, που ο εργαζόμενος δικαιούται, για παράδειγμα, να ζητήσει άδεια. Να ζητήσει, ξέρω εγώ, πόσες μέρες άδεια το χρόνο. Και πας και ζητάς την άδειά σου και σου λέει, μα πώς είσαι με αυτόν τον τρόπο και δεν σκέφτεσαι σωστά και η δουλειά μας βρίσκεται σε αυτό το σημείο που δεν έχουμε χρόνο και έχουμε άλλες προτεραιότητες και πόσο εγωκεντρικός είσαι κλπ. Ενώ εσύ ζητάς το απόλυτα φυσιολογικό αίτημα ενός εργαζομένου να πάρει τις μέρες άδειας που δικαιούται. Μάλιστα. Όχι. Το να πάρει τις... Μπορεί να είναι η άδεια του, μπορεί να είναι οι υπερορίες του, μπορεί να είναι ο μισθός του, μπορεί να είναι το δικαίωμά του να μην υπερβαίνει τον κατάλογο των καθηκόντων του και να κάνει και άλλα πράγματα, ή μπορεί να αντιστέκεται απέναντι σε εκβιασμούς του τύπου αν δεν το κάνεις αυτό θα σε απολύσω ή κτλ. Κτλ. Διάφορα τέτοια στον καιρό μας. Που έχουμε ξεφύγει εντελώς από αυτά που τέλος πάντων μας μάθαν και γνωρίζαμε ότι υπάρχουν. Είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση αυτών των ανθρώπων, ακριβώς γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί τους με ένα λογικό τρόπο, με τη λογική, με την απλή συλλογιστική, καθότι γνωρίζουν άλλους τρόπους να σε διαχειριστούν και είναι και λίγο, πώς να το πω, τρομάζουν τους άλλους αυτοί οι άνθρωποι, ακριβώς γιατί χρησιμοποιούν πρακτικές, μπλοφάρουν, τα λένε, λένε ψέματα, σε δοκιμάζουν, προσπαθούν να σε... Έχουν καταλάβει τα αδύναμα σου σημεία και προσπαθούν να τα πατήσουν, απατάνε τα κόκκινα κουμπάκια δηλαδή συνεχώς, για να ενεργοποιηθεί ο φόβος σου ή οποιαδήποτε ανασφάλεια δικιά σου. Και να μπορέσουν μετά να σε διαχειριστούν με τον δικό τους τρόπο. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις μια κουβέντα μαζί τους η οποία να καταλήξει σε ένα υγιές διάλογο και μια υγιής συνδιαλλαγή, ακριβώς γιατί ξέρουν ακριβώς να πατάνε τα κουμπάκια που ενεργοποιούν το θυμό σου, που ενεργοποιούν, ας το πούμε, τον ασφάλειά σου, τους φόβους σου. Είναι έτσι πάρα πολύ πρικισμένοι αυτοί οι ψυχοπαθητικοί τύποι στο να εντοπίζουν τα κουμπάκια του άλλου
βλέποντας ενδεχομένως την μη λεκτική επικοινωνία. Δηλαδή να βλέπουν το ύφος σου και να καταλαβαίνουν από εκεί ότι τώρα αυτό δεν της άρεσε, τώρα αυτό του άρεσε, τώρα αυτό μάλλον κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Και να βγάζουν λαβράκια. Οπότε γι' αυτό και λέω ότι είναι λίγο δύσκολη η διαχείριση. Θα φροντίσουν να μας μάθουν, όχι για να μας καταλάβουν, αλλά για να μάθουν τις αδυναμίες μας και τα πράγματα που μας ενοχλούν, ώστε να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Ακριβώς. Θα μάθουν τα αδύναμά σου σημεία για να τα ενεργοποιούν την ώρα που αυτοί θέλουν να περάσουν το δικό τους μήνυμα, για να μπορέσουν να σε έχουν του χεριού τους εκείνη τη στιγμή, να μην είσαι, ας το πούμε, δυνατός και τα λοιπά. Εγώ αυτό το βίωσα πολλές φορές στις δικαστικές αίθουσες, που πολλές φορές βρέθηκα αντιμέτωποι με περιστατικά που έπρεπε να πάω να τα υποστηρίξω, ιδίως παιδιά με σοβαρά θέματα, τέλος πάντων. Και πάντα θυμάμαι κάτι που μου είχε πει μια πολύ καλή φίλη δικηγόρος. Είπε, εκεί μέσα γίνεται ένα θέατρο. Θα πας εκεί και θα παίξεις το ρόλο αυτό. Ο άλλος θα παίξει το ρόλο εκείνο. Η άλλη θα παίξει το ρόλο αυτό. Σε καμία περίπτωση μην θεωρήσεις ότι ο τρόπος που σου φέρεται ο αντίδικος ή τέλος πάντων ο δικηγόρος της άλλης πλευράς είναι γιατί έτσι νομίζει για σένα. Θα παίξει αυτό το ρόλο, γιατί έτσι πρέπει, προκειμένου να κερδίσει την περίπτωση, να κερδίσει την υπόθεση. Οπότε, θα έλεγα ότι αυτή η τεχνική και η στάση ίσως βοηθήσει και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Δηλαδή, όταν δεχόμαστε gaslighting, να σκεφτόμαστε ότι δεν είναι η πραγματικότητα αυτή, είναι ένα θέατρο, ένα παιχνίδι που παίζει ο άλλος, προκειμένου να μας κάμψει το ηθικό μας, προκειμένου να μας ρίξει την αυτοεκτίμηση μας και να μας κάνει του χεριού του ή του χεριού της. Ακριβώς. Οπότε εκείνη την ώρα παίζουμε σε ένα θέατρο του παραλόγου, όπου εσύ είσαι το άτομο που επέλεξε ο άνθρωπος που θέλει να κάνει τον εκφοβισμό, ο εργοδότης σου, ο φίλος σου, ο σύντροφός σου, η σύντροφός σου. Ο πρώην φίλος σου, στην περίπτωση του μην φίλος κάποιος που σου κάνει gaslighting και bullying και mopping, πρώην. Ναι, να σου επιτεθεί. Οπότε εσύ εκείνη την ώρα θα πρέπει να πεις εμένα δεν μου επιτίθεται αυτός η προσωπικότητα, δεν με γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος, θέλει να νομίζει ότι είμαι αυτή που γνωρίζει ή θέλει να νομίζει ότι είμαι αυτή που θέλει να νομίζει προκειμένου να περάσει το δικό του. Οπότε θα παίξω εγώ το θέατρο αυτό. Δεν μιλάει για μένα. Παίζουμε παράσταση τώρα. Κάνουμε παράσταση. Αυτός είναι ένας τρόπος να οχυρώσεις το εγώ σου για να μην μπορέσουν οι ακτίνες λέιζερ να μπουν μέσα σου και να σε αποδομήσουν εντελώς και να σου κάνουν ζημιά. Γιατί κάτι ευάλωτο θα βρούνε, ζούμε σε ευάλωτες εποχές, ζούμε σε δύσκολες εποχές, κάτι έχει σπάσει εκεί μέσα, κάτι έχει ραγίσει, κάπου τρέχουν νερά, οπότε εκεί πέρα αυτές οι ακτίνες λέιζερ θα μπουν και θα σε αποδομήσω, σε κάνουν κομματάκια. Και άντε τώρα μετά να ξαναμαζευτείς. Οπότε, θα πεις ότι δεν είμαι εγώ, είναι παράσταση. Παίζω ένα ρόλο. Και αυτός παίζει αυτό το ρόλο, και εγώ παίζω αυτό το ρόλο. Οπότε, μπήκαμε σε αυτό το ρόλο και θα τον υποστηρίξουμε μέχρι να τελειώσει η συγκεκριμένη παράσταση. Αυτό είναι ένας μηχανισμός άμυνας που μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που δέχονται καθημερινό gaslighting και εκφοβισμό μέχρι ότου μπορέσουν να φύγουν από εκείνη την επιχείρηση, από εκείνη τη σχέση για να σταματήσει όλος αυτός ο συρφετός, θα έλεγα, όλο αυτό το χάσμα, το χάος το οποίο... Και δεν έχει νόημα να μπαίνουμε σε συζήτηση με τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε τρελοί και ότι είμαστε λανθασμένοι και ότι είμαστε προβληματικοί. Δεν έχει νόημα. Άμα μπεις στη συζήτηση, είναι σαν να τους λες ότι το θέμα που φέρουν για συζήτηση είναι άξιο συζήτησης. Αν ο άλλος έρχεται και με κατηγορεί για διάφορα πράγματα που εγώ δεν τα πιστεύω, που δεν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα, που είναι μια δική του αφήγηση, είναι μια δική του πραγματικότητα. Που διαστραμμένη θα... οπτική της πραγματικότητας και διαστραμμένη οπτική του ανθρώπου στον οποίο επιτίθεται και τον οποίο παρενοχλεί.
Ακριβώς. Οπότε το να μπω σε κουβέντα μαζί του είναι σαν να του λέω, εντάξει, αυτό το θέμα που έχεις φέρει, ας το συζητήσουμε. Μα αφού δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Γιατί είναι ανυπόστατο. Δεν τίθεται ουσιαστικά θέμα συζήτησης. Είναι ανυπόστατο, δεν υπάρχει. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, ότι δεν επιτρέπουμε στον οποιονδήποτε να συζητάει θέματα δικά μας προσωπικά, τα οποία εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε. Δηλαδή, έχει και η ευγένεια ένα όριο. Όταν νιώθουμε ότι άλλοι άνθρωποι από το φιλικό, οικογενειακό, επαγγελματικό μας περιβάλλον μπαίνουν, προσπαθούν, επιχειρούν να μπουν στα άδυτα της ψυχής μας και να την αλώσουν, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, εφόσον νιώθουμε ότι παρενοχλούμαστε και ότι απειλείται η ελευθερία μας και η ισορροπία μας. Πρέπει να μάθουμε να λέμε όχι στους άλλους ανθρώπους και να τους σταματάμε από το να μας βομβαρδίζουμε αρνητικά μηνύματα για μας. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του οπτική, ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του κίνητρα. Οι άνθρωποι οι οποίοι εξασκούν όπλα του ψυχολογικού πολέμου σαφώς δεν είναι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, ούτε είναι άνθρωποι που ξεκινούν από ένα χώρο αγάπης, φιλαλληλίας και συναδελφωσής. Ξεκινούν από ένα χώρο ψυχοπαθητικό, από ένα χώρο μη υγιή, από ένα χώρο κακοποιητικό. Και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση στον οποιονδήποτε να δέχεται να ακούει τα παρανοϊκά παραλυρήματα του οποιοδήποτε. Εάν προβληματιζόμαστε εμείς οι ίδιοι για το πώς νιώθουμε όταν δεχόμαστε αυτόν τον πόλεμο, ο μόνος τρόπος για να νιώσουμε καλύτερα και για να σιγουρευτούμε ότι είμαστε καλά είναι να επισκεφτούμε εμείς οι ίδιοι έναν ειδικό ψυχικής υγείας, να συζητήσουμε αυτό που συμβαίνει για να ενδυναμωθούμε και να πάρουμε μια επιστημονική γνώμη από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει κανένα συμφέρον να μας πει ψέματα, δεν έχει κανένα λόγο να μας παρουσιάσει την πραγματικότητα διαφορετική από ό,τι είναι και όχι από κάποιον ο οποίος ήταν μέσα στη ζωή μας και τον διώξαμε και έρχεται εκ των υστέρων να μας πείσει ότι είμαστε προβληματικοί επειδή τον διώξαμε ή κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι μέσα στη ζωή μας και δεν θα θέλαμε να είναι γιατί πολλές φορές τα εργασιακά περιβάλλοντα αναγκαζόμαστε να συγχρονιζόμαστε και να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που δεν θα επιλέγαμε να το κάναμε έξω στη ζωή ελεύθερα. Ούτε με έναν άνθρωπο με τον οποίο αναγκαστικά έρχομαστε σε επαφή και έχει μία εμφανή τοξικότητα. Ακριβώς. Πολλές φορές το να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε, να αυτοεπιβεβαιωθούμε και να αισθανθούμε ότι αυτό που είμαστε, είμαστε, μέσα από έναν υγιή διάλογο ενός ανθρώπου που αντικειμενικά θα μας δει και θα μιλήσει μαζί μας, βοηθάει πάρα πολύ στην ενδυνάμωσή μας και στη ψυχική ανθεκτικότητα που μπορούμε που πρέπει να έχουμε απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές και ανθρώπους. Θέλει πολύ ψυχικό σθένος για να σηκώσεις το ανάστημά σου, να είσαι σίγουρος για την απόφαση που παίρνεις, να μην μπορέσουν αυτά τα κράματα που είναι πάντα εχμηρά να μπουν μέσα σου και να σε σακατέψουν, για να αντισταθείς απέναντι σε μια κοινή λογική, σε μια κοινή παράλογη τακτική που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος επιλέγει να κάνει, να μη σεβαστεί και να κάνει gaslighting στους ανθρώπους. Και επειδή ζούμε σε εποχές που εθαρρύνονται οι άνθρωποι να μη σέβονται τους συνανθρώπους, που αυτό πώς είναι εθαρρύνονται μέσα από το δημόσιο λόγο. Μέσα από τα συστημικά μουμουέ, που αντί να εθαρρύνουν το διάλογο και την υγιή συνδιαλλαγή, εθαρρύνουν την διχόνοια. Αυτό μπορεί να δώσει θάρρος σε ανθρώπους που έχουν αυτή την ψυχοπαθητικότητα, να θεωρήσουν ότι είτε μέσα από ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης είτε μέσω από τα συστημικά μουμουέ μπορούν και έχουν το δικαίωμα να κρίνουν και να ευτελίζουν και να εξευτελίζουν τον συνάνθρωπό τους. Υπάρχουν άλλοι τρόποι όταν διαφωνούμε με ανθρώπους να τους τέλος πάντων να δείξουμε τη διαφωνία μας. Δεν χρειάζεται να βγάζουμε μαχαίρια, δεν χρειάζεται να τους ετικετοποιούμε. Αυτή η πόλωση, αυτή η κοινωνική πόλωση η οποία παρατηρείται, η οποία μπορεί να μεταφερθεί και σε ένα μικροκοινωνικό επίπεδο.
Φυσικά, δηλαδή ζούμε σε μια εποχή που ευνοείται να τα βάζουμε όλοι με όλους, να κατηγορούμε οι μεν τους δε, να χωριζόμαστε σε ομάδες μέσα στην κοινωνία και γενικά να μην δείχνουμε αγάπη και κατανόηση. Ακριβώς. Ζούμε σε ένα γενικότερο κλίμα αποδόμησης των ελευθεριών του ανθρώπου και μη σεβασμού στον άνθρωπο, και αυτό μεταφέρεται σε κάθε σχέση και σε κάθε επίπεδο. Και εμείς θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Πρωτίστως ατομικά και μετά ως ενεργοί πολίτες, όσοι έχουμε φωνή, να το λέμε με σεβασμό και εκτίμηση πάντα. Και χωρίς καμία διάθεση κριτικής ή τέλος πάντων να μην γίνουμε στο τέλος αυτοί που εμάς δεν μας αρέσει. Γιατί υπάρχει, ελοχεύει πάντοτε αυτός ο κίνδυνος να γίνουμε το ίδιο. Δηλαδή, ανακεφαλαιώνοντας, όταν δεχόμαστε παρενόχληση που εξελίσσεται με τη μορφή του gaslighting, όπως έχουμε περιγράψει σε αυτό το βίντεο, δύο πράγματα κάνουμε. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε το ίδιο. Κρατούμε την απόστασή μας, εντοπίζουμε και αναγνωρίζουμε ότι δεχόμαστε gaslighting και το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία, με σταθερότητα και χωρίς να πέφτουμε στην παγίδα του να συζητούμε με τον άνθρωπο μας κατηγορεί ότι είμαστε τρελοί για να πείσουμε ότι δεν είμαστε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σου. Καλή δύναμη και κουράγιο σε όλους μας. Διαφυλάττουμε τον πολύτιμο εαυτό μας, τον προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Και πηγαίνουμε και τον στηρίζουμε σε έναν ειδικό της επιλογής μας. Και δεν αφήνουμε τον κάθε προβληματικό να μας πει ποιοι είμαστε. Αν θέλουμε να μάθουμε ποιοι είμαστε και δυσκολευόμαστε από μόνοι μας, πάμε σε ένα ψυχολόγο να κάνουμε ψυχοθεραπεία και προσωπική ανάπτυξη για να μάθουμε ποιοι είμαστε. Θα μας πει ο κάθε ψυχοπαθητικός που βγάζει τα αποθυμένα του πάνω μας, επειδή δεν μπορεί να μας καθυλώσει και προσπαθεί να μας καθυλώσει με κάθε τρόπο και να μας πείσει ότι είμαστε προβληματικοί ή τρελοί. Ακριβώς. Ευχαριστούμε. Δούμε την επόμενη Αριστοτρίτη.